Θαμάνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχά για τον χρόνο σας και που δεχτήκατε αυτές τις ερωτήσεις. Ας ξεκινήσουμε με τα δεύτερα. Αρχικά, ήταν όνειρο ζωής για σας να ασχοληθείτε με τη μετάφραση? Όχι, καθόλου. Μάλιστα, όταν πέτυχα από τις Πανελλήνιες τότε, γιατί ήταν η τελευταία χρονιά με δέσμες με το παλιό το σύστημα, όταν πέτυχα στη Γαλλική Φιλολογία Αθηνών, το αρχικό πλάνο ήταν να τελειώσω με τη σχολή, όσο πιο γρήγορα γινόταν, να δώσω κατακτήριες και να μπω στη νομική. Όμως, στο τρίτο έτος σπουδών, είχα την ευτυχία να έχω καθηγήτρια την κυρία Παπαδήμα, την κυρία Μαρία Παπαδήμα, στο ΕΚΠΑ, στη Γαλλική Φιλολογία, η οποία μου άλλαξε όλη την οπτική που είχα ως τότε σχετικά με το αν θα έπρεπε μετά να ακολουθήσω τη νομική ή όχι. Και έτσι με έβαλε σιγά σιγά στον κόσμο της μετάφρασης, όπου το ένα έφερε το άλλο και μετά ασχολήθηκα και με τη διερμηνία. Άρα, για να απαντήσω, δεν ήταν όνειρο ζωής, αλλά το έμαθα στην πορεία. Τι διαφορά όμως έχει η μετάφραση όταν το μαθαίνατε στην πορεία με το όταν ασχοληθήκατε επαγγελματικά? Καμία σχέση το ένα με το άλλο, διότι στο πανεπιστήμιο, για κάποιους διαφωνήσουμε αυτήν την άποψη, αλλά στο πανεπιστήμιο και στο ΕΚΠΑ, αλλά και στο Ιόνιο κατά την άποψή μου, μας δίνουν το θεωρητικό κομμάτι, τουλάχιστον μας έδιναν το θεωρητικό κομμάτι και λιγότερο το πρακτικό. Δηλαδή, καλό είναι να έχουμε μεταφρασιολογία στα μαθήματα σπουδών, στα κομμάτια σπουδών στο πανεπιστήμιο, αλλά πρέπει και τον άλλο να το βάζεις λίγο στην πράξη του επαγγέλματος. Τι σημαίνει δηλαδή τη μετάφραση, τι θέλω χθες? Τι σημαίνει ότι πρέπει να προσέξω τους χρόνους, τον πελάτη, το ένα, το άλλο, διάφορα πράγματα που τα βλέπεις στην καθημερινότητα ως επαγγελματίας. Πέραν του ότι φυσικά πρέπει να έχεις συγκεκριμένες γνώσεις και μια επαγγελματική αρτιότητα, έτσι ώστε να αντιπεξέρχεσαι στο επαγγελμά σου με τον καλύτερο τρόπο. Άρα έχει αλλάξει για σας η εικόνα, πώς τη βλέπατε πριν από την επαγγελματική? Πριν, να σας πω, στο πανεπιστήμιο, γιατί αυτό είναι το πριν, με τα μαθήματα με την κυρία Παπαδήμα, όπως εξήγησα πιο πριν, βλέπαμε και ένα λογοτεχνικό κομμάτι. Για παράδειγμα, παίρναμε κάποια κείμενα κάποια πρωτότυπα κείμενα του Ιγκό και κοιτάζαμε διαφορετικές μεταφράσεις. Ένα παράδειγμα που θυμάμαι τώρα, η γαλλική λέξη «μπουλβάρ», πώς έχει μεταφραστεί το 19ο και τον 20ο αιώνα. «Βουλεβάρτο», «μονοπάτι» για λόγους συγκεκριμένους, «λεωφόρος». Ναι, ωραίο ήταν αυτό όταν ήμουν φοιτητής. Τώρα πια για μένα αυτό είναι πολυτέλεια. Είναι πολυτέλεια διότι όταν ασχολείσαι με τεχνικές μεταφράσεις, που άλλος πιέζει για το χρόνο παράδοσης, δεν μπορείς να είσαι τόσο πάνω από τη λέξη ή να ανατρέξεις όλες τις μεταφράσεις και να δεις τι επελέγει κάποτε, πώς και γιατί. Αν κληθείς κάποτε ή αν σου αρέσει αυτό, αν κληθείς να το κάνεις ή αν σου αρέσει αυτό να το ακολουθήσεις, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να κάνεις μόνο αυτό. Δηλαδή σε κάποια στιγμή στη ζωή σου να πεις ότι τώρα εγώ θα ζήσω μόνο τη λογοτεχνική μετάφραση και θα αφιερωθώ σε αυτό. Ή μόνο από τη θεατρική αντίστοιχα μετάφραση. Αλλά θα κάνεις μόνο αυτό. Ούτως ώστε να έχεις την πολυτέλεια του να βασανίζεις το μυαλό σου για το ποια λέξη θα χρησιμοποιήσεις σε κάθε φράση. Θέλω να περάσουμε σε κάτι άλλο. Υπάρχει κάποιος μεταφραστής που θαυμάζεται, μήπως ή έχετε ως πρότυπο, είστε η κυρία Παπαδήμα? Από την καθηγητική άποψη και φυσικά έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με τον Πεσόα. Να σας πω, μου αρέσουν, μάλλον όχι, να το θέσω αλλιώς. Έχω το μικρόβιο να ψάχνω για μεταφραστικά λάθη όταν διαβάζω λογοτεχνία. Για να δω τι μου πάει καλά στη γλώσσα προς τα ελληνικά πάντα, τι μου πάει καλά, τι δεν μου πάει καλά. Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιον που θαυμάζω όμως, όχι. Σας είπα, ναι, την κυρία Παπαδήμα, ναι, και πολλούς άλλους που με βοήθησαν στη δική μου εκπαιδευτική διαδικασία. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά έργα γνωστών μεταφραστών στο θέατρο και στη λογοτεχνία, που αυτά τα θαυμάζουμε όλοι, δεν είναι ότι τα θαυμάζω προσωπικά. Πώς νιώθετε όταν μεταφράζετε κάποιο έργο? Έργο. Κάποιο κείμενο. Α. Σκέφτομαι πώς να το απαντήσω αυτό. Να σας πω, είναι αυτό που λέω πάντα. Η μετάφραση μου αρέσει, για να σας το δώσω να το καταλάβετε, τη διερμηνία την αγαπάω. Και καταλαβαίνετε λίγο τη διαφορά μεταξύ των δύο τοποθετήσεων. Πώς νιώθω με τη μετάφραση? Νιώθω ότι κάνω κάτι που μου αρέσει, αλλά κατά 90% γίνεται υπό συνθήκες πίεσης. Γιατί η αγορά πιέζει για χρόνους κτλ. Όταν έχω το χρόνο και
Φυσικά και τη διάθεση, γιατί η διάθεση δεν είναι πάντα η ίδια. Δεν μιλάμε για τον επαγγελματισμό, μιλάμε καθαρά για το προσωπικό κομμάτι της διάθεσης. Τότε νομίζω ότι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ καλό. Αλλά επειδή συνήθως δεν υπάρχει ο χρόνος στην αγορά, νιώθω πιεσμένος. Τώρα βέβαια υπάρχουν οι προτιμήσεις. Για παράδειγμα, προτιμώ τα νομικά κείμενα, τα τεχνικά και όχι τόσο τα ιατρικά. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, είναι θέμα προτιμήσεων όμως. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν απάντησα. Mm-hmm. Ναι. Άρα, όταν μεταφράζετε, όταν μπαίνετε στην διαδικασία της μετάφρασης, τι νομίζετε ότι σας προσφέρει αυτό προσωπικά? Ναι, νομίζω ότι η λογοτεχνική. Τι απολαμβάνω. Ναι. Όταν σας δίνουν ένα τεχνικό κείμενο, σας το μεταφράζετε. Να σας το χωρίσω. Απολαμβάνω την ερμηνεία, για να με καταλάβετε. Ναι. Επίσης, νομίζω ότι για απόλαυση μπορούμε να μιλήσουμε στη λογοτεχνική μετάφραση. Mm-hmm. Διότι εκεί θα βασανίσεις το κείμενο, θα βασανίσεις το μυαλό σου, θα ψάξεις να δεις τι είπε ο συγγραφέας, τι ήθελε να πει, αν δεν είναι εν ζωή. Γιατί αν είναι εν ζωή, υπάρχει και μια επικοινωνία πάντοτε. Mm-hmm. Θα ψάξεις λοιπόν να βασανιστείς για να το βρεις και εκεί ναι. Είναι απόλαυση. Ελάχιστες φορές που έχω κάνει λογοτεχνική, 1-2 φορές που έχω κάνει λογοτεχνική μετάφραση, ήταν απόλαυση. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν καλό. Όταν είχα άπλετο χρόνο στη διάθεσή μου. Όταν είχα λίγο χρόνο στη διάθεσή μου για λογοτεχνική, το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Διότι θες πάρα πολύ χρόνο να το σκεφτείς. Τώρα, στις τεχνικές μεταφράσεις, νιώθω ότι κάνω κάτι που μου αρέσει, ότι κάνω τη δουλειά μου, δεν μπορώ όμως να πω ότι απολαμβάνω. Ας πούμε, όταν κάνω μεταφράσεις για λιπάσματα, δεν μπορώ να απολαύσω κάτι. Ναι. Είναι μια δουλειά που μου αρέσει, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να μιλήσω για απόλαυση. Διερμηνία. Ανοίγεται σε κάποια επαγγελματική ένωση? Ναι, είμαι αντιπρόεδρος στην Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών, στην ΠΕΜ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και είμαι μέλος του νεοσύστατου ΣΥΔΙΣΕ, του Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος. Και στο Διοικητικό Συμβούλιο του τελευταίου, επίσης. Όσον αφορά τις γλώσσες, τη γλώσσα πηγή, ποια είναι η σχέση σας με τη γλώσσα την οποία μεταφράζετε? Λίγο πιο συγκεκριμένα, τι εννοείτε η σχέση, δηλαδή. Πώς ξεκινήσατε από τις γλώσσες τις οποίες μεταφράζετε? Αχα, μάλιστα, μάλιστα, ναι, να σας πω. Ας ξεκινήσουμε από τα γαλλικά. Κάποια πράγματα τα καθορίζουν οι γονείς σε αυτή τη ζωή, τα θέλουμε είτε όχι. Είσαι πολύ μικρός για να ρωτήσεις και να έχεις και γνώμη τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει. Πήγα λοιπόν σε γαλλικό σχολείο, πήγα σε γαλλικό γυμνάσιο και γαλλικό λύκειο, οπότε είχα μια σχέση με τα γαλλικά. Μετά πήγα στη γαλλική φιλολογία, όπως σας είπα, και κατόπιν έκανα σπουδές στη Γαλλία. Συνεπώς είχα μια σχέση με τα γαλλικά, την οποία και διατηρώ. Αγγλικά και έκανα από μικρός και διδάχτηκα επιπλέον τεχνικές πάνω στα αγγλικά στο Στρασβούργο, στη Γαλλία. Οπότε νομίζω αυτό απαντά για τις δύο γλώσσες. Ιταλικά μου άρεσαν, και τα ιταλικά είναι παθητική μου γλώσσα, όπως και τα ρουμανικά για τα οποία θα σας μιλήσω. Τα ιταλικά μου άρεσαν, τα είχα ως άκουσμα από παιδί, από 8-10 ετών, λόγω και της ενασχόλησης των γονέων μου με την τουριστική βιομηχανία και τα τουριστικά εν γέννη. Αλλά ενώ τους καταλάβαινα, γιατί όταν ακούς κάποιον από 8 χρόνια να ακούς μια γλώσσα, την καταλαβαίνεις, ειδικά άμα ξέρεις και γαλλικά, για παράδειγμα. Ενώ τους καταλάβαινα, δεν μπορούσα να απαντήσω. Και έτσι είπα, όχι, δεν γίνεται, θα μάθω και ιταλικά. Ωστόσο, είναι μια παθητική γλώσσα. Μπορώ να κάνω προς ελληνικά μεταφράσεις άνετα, αλλά όχι αντίστροφα σε καμία περίπτωση. Και ως επένδυση ήρθε και η ρουμανική γλώσσα. Διότι επρόκειτο, όταν εγώ φοιτούσα στη Γαλλία, επρόκειτο η Ρουμανία μαζί με τη Βουλγαρία να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το είδα ως μια επένδυση. Μια ξένη γλώσσα δηλαδή που έμαθα επιπλέον. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της μετάφρασης? Να πάρω στο κομμάτι. Ναι, της μετάφρασης, συγγνώμη. Ναι. Α, τελειώνει η ερώτηση. Εν γέννη. Ναι. Είναι λίγο γενικό, γι' αυτό σας ρωτάω διευκρινιστικά. Πιστεύετε, ας πούμε, ότι είναι αυτό που την βελτιώνει, δηλαδή όσο πανέχει. Α, το μεταφραστικό έργο. Ναι. Είναι το να παρακολουθείς πάντα επικαιρότητα, για παράδειγμα, για τα γενικά κείμενα και τα πολιτικά. Είναι να έχεις περιέργεια. Μάλλον, να σας το πω λίγο αλλιώς. Νομίζω ότι και η μετάφραση και η διερμηνεία είναι δύο επαγγέλματα που κατά 20% είναι ταλέντο και κατά 80% είναι διάβασμα. Και όχι το ανάποδο. Άρα, πρέπει να έχεις μια έμφυτη περιέργεια, συνέχεια να διαβάζεις πράγματα, να παρακολουθείς εξελίξεις, ό,τι γίνεται και κάποια στιγμή
θα έχεις και την πολυτέλεια να εξειδικευθείς. Δηλαδή να σε γνωρίζει η αγορά για ένα πράγμα, για ένα είδος κειμένων. Mm. Ή για ένα είδος μεταφράσεων και για ένα είδος διερμηνιών κατ' επέκταση πολύ αργότερα. Mm. Πώς μπορεί να βελτιωθεί? Ναι, διαβάζοντας, ψάχνοντας συνέχεια, αμφισβητώντας τον εαυτό σου συνέχεια και να νομίζω να έχεις πάντα επαφή με το τι συμβαίνει γύρω σου. Να μην το ξεχνάς αυτό. Και όχι να βλέπεις ένα κείμενο και λες, α, ωραία, να είσαι ένα ρομπότ που να αρχίζει να μεταφράζει με την πρώτη πρόταση. Ή ακόμη ένα ρομπότ που απλά χρησιμοποιεί ένα σύστημα, είτε λέγεται τράντος, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Και όσον αφορά τις δυσκολίες της μετάφρασης, αν έχετε να μας πείτε κάποιο δικό σας παράδειγμα που σας είχε δυσκολέψει, σας είχε λίγο ζωρίσει, ή ακόμα στα τεχνικά κείμενα. Δεν έχω ένα παράδειγμα να σας πω. Η αλήθεια είναι, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Κάθε κείμενο έχει τη δυσκολία του. Σε κάποιο κείμενο, σε κάθε μάλλον κείμενο, κάτι θα συναντήσεις που θα θες τη βοήθεια του ειδικού. Δεν μιλάμε για τα πολύ απλά, μιλάμε για τα τεχνικά κείμενα. Που θα θες μια βοήθεια από έναν ειδικό. Θυμάμαι για παράδειγμα, ναι, θυμήθηκα, έψαχνα μια χημική ένωση, την οποία δεν μπορούσα να βρω πουθενά. Και επειδή, δεν θυμάμαι ακριβώς την ένωση, αλλά στην αγγλική ήταν κάτι σε TINE, δηλαδή TINE, δεν μπορούσε να είναι θένη, ας πούμε, δεν ξέρω τι είναι το αρχικό. Έπρεπε να είναι τίνη, γιατί σέβονται ότι δεν ήταν TH, ήταν TINE. Οπότε ήταν τίνη. Και μπόρεσα να πω ότι μάλλον είναι αυτό. Και το κυτρίνησα προς τον τελικό αποδέκτη, να του πω ότι μάλλον λέγεται έτσι. Και τελικά ήταν αυτό. Αλλά ούτε χημικός δεν ήξερε αυτή την ένωση. Οπότε εκεί με βοήθησε ήταν χημεία, δηλαδή ότι βασίστηκε στην ελληνική γλώσσα αυτή η επιστήμη. Ενώ αν ήταν για παράδειγμα, τι να σας πω, γεωλογία ή κοσμετολογία ή κάτι άλλο που θα ήταν αμιγώς αγγλοσαξονικό, θα έπρεπε μόνο να ρωτήσω κάποιον ειδικό και αν το ήξερε. Πώς αντιμετωπίζετε την κριτική απέναντι στα κείμενα που μεταφράζετε, στις μεταφράσεις, δηλαδή υπάρχουν θετικές κριτικές, πώς νιώθετε, πώς το διαχειρίζετε? Εξαρτάται. Αν η κριτική είναι καλοπροαίρετη ή κακοπροαίρετη. Υπάρχουν και τα δύο. Δηλαδή, αν ο άλλος ψάχνει να σου βρει λάθη, είχε τύχει σε μία συνάδελφο, είχε μεταφράσει 200 σελίδες, θυμάμαι, ένα κείμενο. Και της γυρνάει το κείμενο ο πελάτης και της λέει, είναι απαράδεκτο. Μα του λέει, γιατί είναι απαράδεκτο το κείμενο? Γιατί, λέει, σελίδα 15 δεν έχεις βάλει κόμμα, ενώ το πρωτότυπο είχε κόμμα. Τώρα αυτό δεν είναι και πολύ σοβαρό. Έψαχνε να βρει ένα λάθος. Και εντάξει, δεν είχε βάλει κόμμα και τι έγινε? Σε 200 σελίδες μπορεί να συμβεί αυτό. Αν είναι καλοπροαίρετη, πάντα βοηθάει γιατί γίνεσαι καλύτερος. Γιατί πάντοτε μια αστοχία θα έχεις και όσες φορές και να κοιτάξεις τη δουλειά σου, εάν δεν την κοιτάξει τρίτο μάτι που δεν θα ξέρει το κείμενο, που δεν θα ξέρει ότι έχεις βάλει αυτή τη λέξη, αυτή τη σειρά για αυτό το λόγο, αλλά που θα διαβάσει απλώς ελληνικά ένα άγνωστο κομμάτι, όσες φορές και να το κοιτάξεις, πάντοτε κάτι θα σου ξεφύγει. Οπότε πιστεύω ότι η καλοπροαίρετη κριτική βοηθάει και σένα γιατί μαθαίνεις νέα αντικείμενα, νέα παιδεία και γίνεσαι καλύτερος. Μιλήστε για τρίτο μάτι και μιλήστε μία άλλη ερώτηση. Όσον αφορά την επιμέλεια, θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη επιμέλεια? Προς τα ελληνικά ή προς την ξένη γλώσσα? Το μεταφρασμένο κείμενο, να υπάρχει κάποια επιμέλεια πάνω στο... Ναι, επειδή διαχωρίζω λίγο τη σκέψη μου, γι' αυτό σας ρωτάω. Νομίζω ότι πάντοτε η επιμέλεια είναι απαραίτητη, ναι. Και ένα σοβαρό μετάφρασμα θα πρέπει να έχει περάσει από επιμέλεια. Βέβαια, αυτή είναι μια ολόκληρη κουβέντα τώρα, διότι υπάρχουν κάποιοι στην αγορά που προτιμούν να έχουν ένα σχήμα λίγο ερμαφρόδιτο, δηλαδή να τους μεταφράζουν κάποιοι με ένα λεπτό τη λέξη, και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό, με ένα λεπτό τη λέξη, και κατόπιν να υπάρχει ένας project manager ο οποίος αμείβεται καλύτερα και στην ουσία κάνει την επιμέλεια, αλλά δεν κάνει επιμέλεια. Ουσιαστικά κάνει μετάφραση αυτός ο άνθρωπος. Διότι θα μου πείτε, δεν είναι καλοί οι μεταφραστές? Πόσο καλοί μπορεί να είναι με το ένα λεπτό? Ή θα το βλέπουν ως πάρεργο, αυτοί με το ένα λεπτό, ή θα πρέπει να κάνουν πολλές μεταφράσεις, ούτως ώστε να ζήσουν από αυτό το επάγγελμα, παίρνοντας ένα λεπτό τη λέξη. Οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ποιότητα, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, δεν τους μηδενίζω, κατά ένα 60-70% όμως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ποιότητα σε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, η επιμέλεια λοιπόν, για να επανέλθω, είναι απαραίτητη. Προς τα ελληνικά είναι πιο εύκολο στη χώρα μας και προς την ξένη γλώσσα πάντοτε πρέπει να γίνεται από native. Τέλος, είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα, γενικά? Ελπίζω με μικρονιώτα.
Ναι. Για το μέλλον της μετάφρασης. Πρέπει να με ρωτήσετε αν είμαι αισιόδοξος για το μέλλον της Ελλάδας. Πρώτα απ' όλα, για να υπάρξει και μετάφραση. Γιατί. Ναι. Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος άνθρωπος. Καλύτερα θα πάμε. Το θέμα είναι πώς θα πάμε. Και επίσης πρέπει να θέσουμε ορισμένους κανόνες στο κομμάτι της μετάφρασης, στο κομμάτι της διερμηνίας. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα, αλλά και πάλι. Θα σας πω. Στο κομμάτι της μετάφρασης, λοιπόν, πρέπει να μπουν ορισμένοι κανόνες. Δεν μπορεί οποιοδήποτε με ένα proficiency ή αντίστοιχα με σε δύο ή όπως τα λένε σε άλλες γλώσσες τώρα που είναι και εναρμονισμένα είναι όλα σε δύο. Δεν μπορεί ο καθένας με ένα σε δύο να αυτοαποκαλείται μεταφραστής ή να το βλέπει ως πάρεργο. Γιατί αν συμβαίνει αυτό, παίρνει τη δουλειά από έναν επαγγελματία μεταφραστή που θέλει να ζήσει από αυτό. Και μετά υπάρχουν όλα τα θέματα ποιότητας, αμοιβών και όλα αυτά προσπαθούμε και θέλουμε να φτιάξουμε. Είμαι αισιόδοξος, ναι, αν μπουν κανόνες, αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στο παιχνίδι, ναι, είμαι αισιόδοξος. Για τη διερμηνία, τι ακριβώς θα θέλετε να σας πω. Είστε επίσης αισιόδοξος για αυτό το κομμάτι. Είμαι σαφώς πιο αισιόδοξος. Είμαι σαφώς πιο αισιόδοξος, διότι υπάρχει ένας κανόνας που δεν μπορεί να τον καταργήσει η αγορά. Όταν μπαίνεις στην καμπίνα, ή τα λες ή δεν τα λες. Τελείωσε. Είτε δηλαδή έχεις 1000 πτυχία, αν δεν μπορείς να τα πεις, δεν θα δουλέψεις. Είτε δεν έχεις κανένα, αλλά τα πεις, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο γίνεις εμπειρικός. Κάποια στιγμή θα αποκτήσει ένα καλό επίπεδο. Δεν μιλώ φυσικά για το αν έχει ταλέντο και διαβάζει και έχει σπουδάσει και διερμηνία. Εάν συμβαίνουν, να συντρέχουν όλε αυτέ τι προποθέσει, τότε ναι, θα γίνει ένα πολύ καλό επαγγελματία και στη διερμηνία. Όμω η διερμηνία έχει την πολυτέλεια ότι αυτορυθμίζεται κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχουν και εκεί κάποιε παρεμβολέ από εξωτερικού παράγοντε, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Σκεφτείτε στην Ελλάδα είμαστε περίπου 150 επαγγελματίες διερμηνής συνεδρίων. Και το πράγμα έχει αρχίσει λίγο τώρα και ξεχυλώνει με το προσφυγικό, με κάποιες ΜΚΟ, με αυτούς που δηλώνουν διερμηνείς. Από εδώ και πέρα πρέπει και εκεί να μπει ένας κανόνας. Τι είναι ο διερμηνέας? Ενώ μέχρι τώρα ήταν πολύ σαφές το ποιος ήταν ο διερμηνέας και το τι έκανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και εγώ το ίδιο. Να είστε καλά.